Είναι κοντά μας, αυτούς. Γνωστή ψυχολόγος, Πολύβια μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Πέτρο, καλησπέρα κύριε Θανάση, καλησπέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, είναι αυτό το οποίο ελπίζω να είχαμε καλύτερη επικαιρότητα και να σχολιάζαμε διαφορετικού είδους θέματα. Δυστυχώς όσο πάνε γίνονται όλο και χειρότερες οι ειδήσεις που ακούμε. Δυστυχώς είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας έχει συγκλονίσει όλους, γιατί μιλάμε για ένα πεντάχρονο παιδάκι το οποίο πιστοποιημένα πλέον με ιατροδικαστική έκθεση έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά. Ως δράστες φέρονται να είναι δύο συμμαθητές του, ηλικίας επίσης 5 ετών, και είναι αυτό το οποίο ήθελα να σου θέσω ως ερώτημα. Αυτό το οποίο ανέφερε ο Θανάσης, Πολύβια, με την επιστημοσύνη η οποία σε διακατέχει. Πώς είναι δυνατόν τα παιδιά, γνωρίζουμε ότι κάνουν πράγματα και ενεργούν ανάλογα με τις παραστάσεις τις οποίες έχουν. Άρα, πάει να πει ότι αυτά τα πεντάχρονα παιδάκια κάτι ενδεχομένως είχαν δει. Έτσι δεν είναι? Σωστά, πολύ καλά τα λέτε. Η αλήθεια είναι ότι εκεί γύρω στα 5, το αναπτυξιακό πλαίσιο φυσιολογικά είναι που καταλαβαίνω το ότι διαφέρω από ένα αγοράκι σωματικά και τα αγοράκια... Τσάκια, και μέχρι εκεί είναι το φυσιολογικό της εξερεύνησης ότι διαφέρουμε σωματικά το ένα φύλλο με το άλλο. Για να φτάσουμε τα παιδάκια να αναρωτιούνται σεξουαλικά ή να προχωράνε σε τέτοιου είδους πράξεις πολύ πρόημα και πόσο μάλλον σε μια σεξουαλική κακοποίηση, καταλαβαίνουμε ότι αυτά τα παιδιά έχουν κάποια ερεθίσματα στο σπίτι τους, στο ευρύτερο οικογενειακό ίσως περιβάλλον, που τα καθιστούν είτε θεατές, είτε το ότι και τα ίδια έχουν βιώσει κάτι ανάλογο. Δεν μπορεί ένα παιδί να φανταστεί κάτι τέτοιο. Τι να σας πω, ελπίζω για τα παιδιά αυτά τουλάχιστον να έχουν δει κάτι στα social media, στην τηλεόραση, να μην έχουν βιώσει και τα ίδια κάποιο ίδιο τέτοιο κακοποίηση. Τώρα, θέλω είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό και είναι τρομακτικό αυτό το οποίο αναφέρεις, γιατί εσείς η καθήλυνα αρμόδια να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει και πώς λειτουργούν τα παιδιά. Γιατί έχουμε πει ότι υπάρχει ο μιμητισμός. Πάνω να πει ότι για να κάνεις κάτι ενδεχομένως ή το έχεις βιώσει ή το έχεις δει. Απ' την άλλη, θέλω πολύ και με αυτό να ολοκληρώσουμε, γιατί θα επανέλθουμε στο θέμα και αύριο ενδεχομένως και θα σε θέλαμε κοντά μας. Είναι πώς μπορούν να επουλωθούν τα ψυχικά τραύματα αυτού του πεντάχρονου παιδιού, το οποίο έχει υποστεί αυτό τον βιασμό, να το πούμε απλά. Γιατί μας έχουν περιγράψει και οι γονείς και τα συγγενικά μέλη της οικογένειας ότι αυτό το παιδί είναι κατατρομαγμένο, δεν θέλει καν να ξαναπάει ποτέ σε σχολείο. Καταρχάς να πω ότι για τέτοιου είδους δυστυχία ή περιστατικά υπάρχει το πρωτόκολλο διερεύνησης, διάγνωσης και διαχείρισης περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών. Όταν ένα παιδί διαπιστώνει ότι κακοποιείται σεξουαλικά, συνήθως οι γιατροί οι οποίοι το πιστοποιούν κάτι τέτοιο είναι και αυτοί που κάνουν την καταγγελία στις αγγελικές αρχές. Το επίπεδο λοιπόν αυτό, το πώς το διαχειριζόμαστε, είναι πολύ σημαντικό σε προανακριτικό επίπεδο, σε επίπεδο αρχών, να μην βάζουμε το παιδί σε πάνω από μία ή δύο φορές σε κατάθεση για να μην επαναβιώνει το ίδιο τραύμα ξανά και ξανά. Οπότε προστατεύουμε το παιδί από τη δική μας μεριά όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται. Από εδώ και πέρα θα πρέπει το οικογενειακό δίκτυο να έχει μία παρακολούθηση, δεν το συζητώ, και μία υποστήριξη ψυχολογική ή παιδοψυχιατρική, διότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επαναβιωθεί. Ωραία. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί σε επίπεδο και οικογένειας, γιατί και για τους γονείς είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Και εδώ να τονίσω και κάτι άλλο, Πέτρο, και να κλείσω με αυτό. Πολύ σημαντικό που οι γονείς πίστεψαν το παιδί, γιατί έχω ακούσει σήμερα ότι μιλάμε για πεντάχρονα και μη βιαζόμαστε και ούτω καθεξής. Πιστεύουμε αυτό που θα μας πει το παιδί μας, δεν το αγνοούμε ό,τι και αν είναι αυτό, και διαχειριζόμαστε με ψυχραιμία και... πώς το λένε, και με ψυχραιμία και με πιο υποστηρικτικό τρόπο το παιδί για να διαπιστώσουμε τι είναι αυτό ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Τα παιδιά σπανίως λένε για τόσο σοβαρά ζητήματα ψέματα. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό από τις μεταστροφές, τις οποίες υπάρχουν δυστυχώς στη συμπεριφορά τους. Πολύβια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία.